Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ πιστέψαμε, θεωρήσαμε για τον εαυτό μας ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε και ισχυριζόμεθα είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο Του, μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με τον αγαπητό Σταύρο από την Γερμανία. Αν μπορείτε βοηθήστε με στην απορία μου που έχω. Ο γιος μου πρόκειται να λάβει μέρος στην Κομουνιόν που είναι ένα μυστήριο των καθολικών. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι καθολικοί. Κατά το οποίο όταν τα παιδιά γίνουν 9 ετών αποφασίζουν με επίγνωση μόνοι τους, στην ουσία οι γονείς το αποφασίζουν, να γίνουν επίσημα καθολικοί χριστιανοί. Με αυτόν τον τρόπο επικυρώνεται αυτή η απόφαση. Γνωρίζοντας ότι αυτό είναι έξω από το Λόγο του Θεού, σας ερωτώ. Είναι σοφό να είμαι παρόν στην εκκλησία εκείνη την ημέρα αφού είμαι αναγεννημένος χριστιανός? Ισχύουν σε αυτή την περίπτωση τα εδάφια Α Κορινθίους 9:19-22? Ή υπάρχει κίνδυνος να γίνω κοινωνός αλωτρίων αμαρτιών όπως συμβαίνει με τον ηπιοβάπτισμα? Ο Κύριος να σας ευλογεί. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα, αδερφέ μας Σταύρο από τη Γερμανία. Σου ευχόμεθα ο Θεός να σε ευλογεί πάντοτε και είναι πάρα πολύ καλό αυτό το οποίο κάνεις, αδερφέ μου, να φροντίζεις, να προσέχεις, να πράττεις ό,τι πράττεις και να είναι ευάρεστο εις το Θεό. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει να είμαστε, να καταβάλουμε πάσαν σπουδήν εις το να είμεθα ευάρεστοι εις το Θεό, γιατί το διαβάζω από μέσα, από το 5ο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο, όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμαι θα ευάρεστη σε αυτόν, διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, δια να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα, δια του σώματος καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι πρέπει ο χριστιανός να ενδιαφέρεται με φόβο Θεού. Και ο φόβος του Θεού δεν είναι για την τιμωρία, αλλά ο φόβος του Θεού είναι για την, να μην λυπηθεί ο Θεός, να μην λυπήσουμε το Θεό, να μην λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο είναι σφραγίστημεν. Τώρα όσον αφορά για το θέμα το οποίο μας γράφεις, η άποψή μας, αδερφέ Σταύρο, είναι ότι μπορείς να παρευρεθείς, πράγματι ισχύει το εδάφιο από την 1η Κορινθίους, στο 9 κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίους δια να κερδίσω τους Ιουδαίους, εις τους υπονόμων ως υπονόμων δια να κερδίσω τους υπονόμων, εις τους ανόμους ως άνομος, μείον άνομος εις τον Θεό αλλά ένομος εις τον Χριστό δια να κερδίσω τους ανόμους. Πράγματι αυτό το εδάφιο ισχύει εδώ, γιατί τα παιδιά σου και η γυναίκα σου είναι καθολική. 9 χρόνια το παιδί μπορεί να αποφασίσει, παρόλο βεβαίως που επηρεάζεται άμεσα από την προτροπή και τη γνώμη της μητέρας τους ή των γονιών τους εν γέννη τα παιδιά, όμως δεν είναι παράβαση στο Λόγο του Θεού, δεν είναι ανομία. Πηγαίνουν και αφιερώνονται στο Θεό. Έτσι όπως
προσδιορίζει το δόγμα στο οποίο ανήκουν και το οποίο πιστεύουν. Με τον υπηροβάφτισμα είναι κάτι το τελείως διαφορετικό, γιατί είναι ανομία. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει «Ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε», εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να βαφτίσουμε έναν ήπιο λέγοντας ότι έτσι σώζεται. Και μάλιστα σώζεται από το πατορικό αμάρτημα που δεν το λέει καθόλου η Γραφή αυτό. Για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει στην καρδιά του ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστόν εκ νεκρών και να ομολογήσει με το στόμα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Γι' αυτό και το βάφτισμα σε νηπιακή ηλικία που το παιδί δεν καταλαβαίνει ούτε να ομολογεί, αλλά ούτε πιστεύει, ούτε έχει ακούσει το Λόγο του Θεού, είναι ανομία, είναι παράβαση μέσα από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και δεν συμμετέχουμε στο νηπιο βάφτισμα. Σε αντίθεση με την τελευταία αυτή που μας περιγράφει στο Κομμουνιόν, το οποίο είναι μια αφιέρωση στην πραγματικότητα, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, και ακόμη περισσότερο όταν τα παιδιά είναι 9 ή 10 ή 11 ή 12 χρονών, έχουν και ιδίαν γνώση και ιδίαν κρίση, όσοι έχουν, που μπορούν να αποφασίσουν μόνα τους για το δόγμα, για την πίστη τους και για το δόγμα του χριστιανισμού το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν. Άρα η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι μπορείς να παρευρεθείς και μάλιστα να συμβουλεύσεις και το παιδί σου, ανεξαρτήτως σε ποιο δόγμα πιστεύει, να συμβουλεύσεις το παιδί σου και να του δείξεις τον Χριστό, γιατί η Γραφή λέει όχι ότι θα σωθούν κάποια δόγματα, αλλά όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού Κυρίου θα σωθεί. Αυτό σώζεται. Και εφόσον το παιδί και η γυναίκα σου, τα παιδιά σου και η γυναίκα σου στο δόγμα αυτό το καθολικό, της Δυτικής Καθολικής Εκκλησίας που πηγαίνουν, πιστεύουν ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστό και ξέρουν ότι το πιστεύουν και ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο Θεός που έγινε σάρκα, τότε καλόν θα είναι να παρευρεθείς, να συμμετέχεις, να προσεύχεσαι και να συμβουλεύεις και να διδάσκεις, αλλά ιδιαιτέρως να ομολογήσεις Ιησού Χριστόν με τη ζωή σου μέσα στην οικογένειά σου. Εσύ να κηρύττεις το Ευαγγέλιο του Χριστού με τη ζωή σου, αγαπητέ μου αδελφέ Σταύρο. Και πιστεύω ότι καθώς σε διακρίνει από την ερώτησή σου φαίνεται καθαρά ο φόβος του Θεού, ο Θεός τότε θα σου δίνει και σοφία, γιατί αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, θα σου δίνει και σοφία να πολιτεύεσαι με σοφία στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου, ώστε όλοι μαζί σαν οικογένεια εκείνη την ημέρα να βρεθείτε έτοιμοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να είναι μαζί σου αδερφέ μου και μη φοβούμονο πίστευε. Ο Θεός θα προπορευτεί στη ζωή σου. Συνεχίζουμε με την αδελφή μας την Αλεξάνδρα από την Κρακοβία της Πολωνίας. Η γυναίκα πρέπει να έχει το κεφάλι της καλυμμένο όταν προσεύχεται στο ταμείο της ή μήπως αφορά αυτό μόνο τις συναθρήσεις στην εκκλησία. Τι γίνεται με το θέμα διαλείπτος προσεύχεστε, δηλαδή η γυναίκα πρέπει να έχει πάντοτε και καλυμμένο το κεφάλι της. Η γυναίκα μπορεί να προσεύχεται δυνατά στην εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Ναι αγαπητή μου Αλεξάνδρα, αδελφή μας Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα και για τις ερωτήσεις που μας κάνεις. Και ο Θεός να ευλογήσει και σένα και όλα τα αδέλφια μας εκεί στην Πολωνία με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Στην πρώτη σου ερώτηση είναι πρέπει να έχει το κεφάλι της καλυμμένο όταν προσεύχεται στο ταμείο της ή μήπως αφορά τη συναθρήση της Εκκλησίας. Νομίζω ότι ο Λόγος του Θεού είναι καθαρός πάνω σε αυτό αγαπητή Αλεξάνδρα, γιατί μας λέγει υγιεινή προσευχομένη ή προφητεύουσα, διαβάζω από το ΙΑ το 11 κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους και το 5 εδάφιο, διαβάζω «Πάσα δε υγιεινή προσευχομένη ή προφητεύουσα». Με την κεφαλία σκεπή κατεσχύνει την κεφαλήν αυτής, διότι είναι εν και το αυτόν με την εξηρισμένη. Επειδή αν δεν καλύπτεται η υγιεινή, ας κουρεύσει και τα μαλλιά της. Αλλά αν είναι σχρόνη στη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της να ξηρίζεται, ας καλύπτεται. Μάλιστα το κείμενο λέει ας κατακαλύπτεται. Άρα λοιπόν οπουδήποτε και αν προσεύχεται η γυναίκα, είτε στο ταμείο της, είτε στην εκκλησία, στη συνάθρηση, σε οποιοδήποτε μέρος κι αν
σκύβει το κεφάλι της και προσεύχεται στον Κύριό της με συγκεκριμένα αιτήματα, είτε με μετάνοια, είτε με δοξολογία, είτε με ευχαριστία, είτε με δεήσεις, είτε με εικαισίες, είτε με αιτήματα, με οτιδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο και αν προσεύχεται η γυναίκα προς τον Πατέρα εν το όνομα του Χριστού και ιδίως δια Πνεύματος Αγίου Προφητεύουσα, οφείλει, χρεωστεί να έχει την κεφαλή της κατακεκαλυμμένη για την κατεσχήν την κεφαλή της. Και αν είναι σχρόν στη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της όπως λέει ο Λόγος του Θεού ή να ξυρίζεται, τότε πρέπει να κατακαλύπτεται. Δεν κάνει διάκριση λοιπόν ο Λόγος του Θεού στο ταμείο ή στην εκκλησία, πάντοτε πάσα γυναίκα προσευχομένη προφητεύουσα, με την κεφαλήν ασκεπήν κατεσχύνει την κεφαλήν αυτής. Τι γίνεται με το θέμα διαλείπτος προσεύχεστε, δηλαδή η γυναίκα πρέπει πάντοτε να έχει και καλυμμένο το κεφάλι της? Όχι βέβαια, το αδιαλείπτος προσεύχεστε έχει την έννοια το αδιαλείπτος να σκέφτεσαι το Θεό, το αδιαλείπτος να είσαι στην παρουσία του Θεού και αδιαλείπτος να φροντίζεις με φόβο Θεού να πράττεις το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον. Δηλαδή να είσαι στην παρουσία του Θεού εν γέννη. Η προσευχή όμως, η δέησης, η ηκεσία είναι κάτι άλλο. Είναι μια συγκεκριμένη απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, καθώς είναι γεγραμμένο πλησιάσατε σε μέ και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Να πλησιάσει το Θεό και με λόγια δικά του, με σκέψεις δικές του, να φέρει τα ζητήματά του και τα αιτήματά του και τις ευχαριστίες του και τη δοξολογία του προς το Θεό. Άλλο λοιπόν είναι το αδιαλείπτος προσεύχεστε, όπου όλο το 24ωρο κάθε στιγμή θέλουμε να βρισκόμαστε στην παρουσία του Θεού, να πράττουμε τα ευάρεστα και να είμεθα ευάρεστοι ενώπιον του Θεού, και άλλο η συγκεκριμένη απόφαση του ανθρώπου να πλησιάσει τον Κύριό του, να του μιλήσει και να τον ακούσει. Ο Θεός να είναι μαζί σου αγαπητή Αλεξάνδρα και εύχομαι να σε ευλογεί πλούσια και κατά πάντα. Συνεχίζουμε. Η γυναίκα μπορεί να προσεύχεται δυνατά στην εκκλησία. Η γυναίκα μπορεί να προσεύχεται δυνατά στην εκκλησία την ώρα της προσευχής, αλλά όχι στις επίσημες προσευχές που ανοίγουν με τη συνάθρηση, κλείνουν με τη συνάθρηση, γιατί δεν είναι καλό στη γυναίκα να μιλάει την ώρα της προσευχής, την ώρα της λειτουργίας της Εκκλησίας. Το να προσεύχεται δυνατά και σιγανά μέσα στην Εκκλησία και να πληρούνται Πνεύματος Αγίου και να μιλάει γλώσσες και να προφητεύει και να διερμηνεύει, όχι μόνο μπορεί, αλλά θα έλεγα εφόσον τους έχουν δοθεί αυτά τα χαρίσματα, υποχρεούται να το κάνει για να μην κρύβει το τάλαντο που ο Κύριος της έδωσε. Ο Θεός να είναι μαζί σου, να σε ευλογήσει πλούσια αγαπητή Αλεξάνδρα και εσένα και όλα τα αδέλφια μας εκεί στην Πολωνία με κάθε ευλογία. Συνεχίζουμε με τον αγαπητό μας τον Βασίλη. Ο Κύριος να ευλογήσει το θεάρεστο έργο σας που μας βοηθάει να κατανοήσουμε τις γραφές. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε στο εδάφιο Β Κορινθίους Ε10. Να το βρούμε αγαπητέ Βασίλη. Β Κορινθίους Ε10. Λέγει το εδάφιο, διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, δια να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Ξαναδιαβάζω λοιπόν. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εδάφιο Κορινθίους Β Ε10, δια να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Ερώτηση πρώτη. Ποιο είναι το κακό στους πιστούς, αφού κάθε φορά όταν πράττουμε κάποια αμαρτία ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού και μας καθαρίζει? Δεύτερον, η αμοιβή αυτή θα είναι αμέσως μετά την αρπαγή ή τη χιλιετή βασιλεία? Τρίτον, θα υπάρχει κόψιμο ανταμοιβής ή αφαίρεση αυτής? Ευχαριστώ τον Θεό για το χρόνο σας, με πολύ αγάπη Χριστού, ο αδερφός μας ο Βασίλης. Ναι αγαπητέ Βασίλη, να πιάσουμε τις ερωτήσεις μία-μία. Ποιο είναι το κακό στους πιστούς, αφού κάθε φορά όταν πράττουμε κάποια αμαρτία ζητάμε το αίμα του Χριστού και μας καθαρίζει? Εδώ δεν υπάρχει κανένα κακό, γιατί είναι γεγραμμένο εις πολλά πτεωμένα πάντες, δεν υπάρχει ουδής αναμάρτητος, και έτσι λοιπόν ο Θεός για να λύσει
αυτό το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων, ότι είναι σάρκα και σαν σάρκα είναι ασθενής, δεν έχει τη δύναμη του να μην αμαρτάνει. Γι' αυτό και ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστόν να πεθάνει για τις αμαρτίες μας και τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Άλλωστε ο Λόγος του Θεού λέει, τεκνία μου, ταύτα σας γράφω για να μην αμαρτήσετε, και αν αμαρτήσει της, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιον, και αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος του Θεού αμαρτήσει, όχι ότι τον αμαρτάνει, γιατί αμαρτάνει σημαίνει συνεχόμενη αμαρτία, εκεί υπάρχει άλλο ζήτημα, είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα, θα το δούμε μετά. Όταν αμαρτήσει, όταν κάνει κάποιο λάθος και μετανοήσει, έλθει σε Αυτόν και ζητήσει συγχώρεση από το Θεό, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, και τις αμαρτίες μας ο Θεός πετάει στα βάθη των θαλασσών, ώστε κανείς δεν πρόκειται να τις βρει, και βεβαίως δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα για την ανταμοιβή μας. Όταν όμως κάνουμε λάθη ή αμαρτήσουμε και αυτοδικαιώνουμε τον εαυτό μας ή λέμε δεν πειράζει, αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα των χριστιανών, δεν πειράζει, μην είμαστε και τόσο φανατικοί. Και τώρα να δούμε όμως πρώτα την αμαρτία. Πάσα ανομία, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αμαρτία. Άρα οτιδήποτε κάνουμε έξω από το Λόγο του Θεού, παραβαίνοντας το Λόγο του Θεού, έστω και αν μας φέρεται μικρό, και λέμε δεν πειράζει, που είναι όπως είπαμε το σοβαρό πρόβλημα του χριστιανού, τούτο θεωρείται αμαρτία. Ακόμη, πάσα αδικία είναι αμαρτία. Αν αδικήσουμε έναν άνθρωπο ή κάποιους ανθρώπους, τους στενοχωρήσουμε, τους πικράνουμε, τους κατακρίνουμε, τους κατηγορήσουμε, τους καταδικάσουμε, εν πάση περιπτώσει τους προξενήσουμε λύπη μέσα στην καρδιά τους, έστω και αν φταίμε ή δεν φταίμε και δεν μετανοήσουμε, και αυτό είναι κακό. Δεν είναι θανάσιμος αμαρτία, γιατί υπάρχει αμαρτία θανάσιμος, λέει η Γραφή, υπάρχει αμαρτία που δεν είναι θανάσιμος. Η θανάσιμος αμαρτία είναι, δεν συγχωρείται. Βασική θανάσιμος αμαρτία είναι να βλασφημίσει κάποιος το Πνεύμα το Άγιο, ή όπως λέει στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Εβραίους, εάν αμαρτάνομεν εκ ουσίως, να το διαβάσω όμως από μέσα, είναι είναι στο κεφάλαιο Ιώτα, 10 κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας, δηλαδή αφού αναγεννηθήκαμε, αφού βαφτιστήκαμε ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών, και αφού ακόμη λάβαμε και το Πνεύμα το Άγιο, καθώς είναι η επαγγελία του Θεού, ο Ιησούς Χριστός να μας βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Εάν λοιπόν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της από εκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Άρα λοιπόν υπάρχει αμαρτία θανάσιμος, που εκεί επιγόντως πρέπει να μετανοούμε, να καταδικάζουμε την αμαρτία μας αν αμαρτάνουμε εκ ουσίως, να μετανοούμε και να επιστρέφουμε στο Θεό και να ζητάμε χάρη και έλεος από το Θεό, ώστε ο Θεός να μας συγχωρήσει, να μας ελεήσει και να αποκατασταθούμε στην παρουσία Του. Υπάρχει όμως και αμαρτία μη θανάσιμος. Αυτή μας μειώνει το μισθό. Μάλιστα, γιατί στην επόμενη σου ερώτηση λες, η ανταμοιβή αυτή θα είναι, μάλλον θα υπάρχει κόψιμο ανταμοιβής ή αφαίρεση αυτής, στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιωάννης στη δεύτερη, διαβάζουμε το 8 εδάφιο, β' επιστολή λοιπόν Ιωάννου του Αποστόλου, 8 εδάφιο, προσέχετε στους εαυτούς σας, δια να μην χάσομεν εκείνα τα οποία εργάστημεν, αλλά δια να απολάβομεν πλήρην των μισθών μας.
Άρα λοιπόν υπάρχει πιθανότητα ο χριστιανός, όταν για οτιδήποτε λάθος μικρό ή μεγάλο κάνει, ζητάει το αίμα του Χριστού και καθαρίζεται και επιστρέφει στον Θεό και ζει μια Αγία ζωή αγωνιζόμενος να ευαρεστεί τον Θεό, τότε μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, τον καιρό της μισθαποδοσίας, όταν θα σταθούμε μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού που λέει ο Λόγος του Θεού, για να ανταμυφθούμε, τότε ο μισθός μας θα είναι πλήρης. Εάν όμως δεν ενδιαφερόμεθα στη λεπτομέρεια της ζωής μας, γιατί η διαφορά είναι στη λεπτομέρεια, στη λεπτομέρεια της ζωής μας, και λέμε δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, δεν τα βλέπει αυτά ο Θεός, τότε το λιγότερο το οποίο θα πάθουμε είναι αυτό που λες, να κόβεται ο μισθός μας. Εάν μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του προς Κορινθίους, οικοδομούμε, διαβάζω από το 3ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο, εάν δεν τις επικοδομείς το θεμέλιο τούτο, επί το θεμέλιο τούτο, που το θεμέλιο είναι ο Χριστός, χρυσόν άργυρον λίθος τιμίος, ξύλα χόρτα καλάμιν, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίο επικοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Άρα λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να σωθεί ο άνθρωπος ως διαπυρός χωρίς καθόλου μισθό. Γιατί το έργο του κατεκάει επειδή δεν ήταν χτισμένο από πολύτιμους λίθους χρυσάφι και ασίμι, που είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά ήταν χτισμένο με χόρτα, ξύλα και καλάμι, που είναι οτιδήποτε δεν είναι στερεωμένο στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή μπορεί να ζητήσει ένας χριστιανός να ζει οικοδομώντας, αλλά με πράγματα τα οποία δεν είναι στερεωμένα κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, αυτό που είπαμε στην αρχή, στη λεπτομέρεια, αδελφοί μου. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Όμως, λέει και κάτι άλλο για τον μισθό ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω και πάλι από το 3ο κεφάλαιο, το 8ο εδάφιο τώρα της 1ης επιστολής προς Κορινθίους. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων νεν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθόν κατά τον κόπον αυτού. Όσο λοιπόν κοπιάζεις το έργο του Θεού, με ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός ικανότητα να υπηρετείς και να εργάζεσαι το έργο του Θεού, εάν εργαζόμενος κοπιάζεις, κατά τον κόπο σου θα είναι και ο μισθός σου. Άρα λοιπόν βεβαίως υπάρχει μισθαποδοσία στον ουρανό, βεβαίως υπάρχει ανταμοιβή στον ουρανό, μπορεί να είναι πλήρης ο μισθός, μπορεί να είναι ελαττωμένος ο μισθός, αλλά μπορεί να πάει ο άνθρωπος και ως διαπυρός χωρίς καθόλου μισθό. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητέ μου αδελφέ Βασίλη, να είμαστε ευάρεστοι κατά πάντα εις το Θεό. Και στο τρίτο σου ερώτημα, η αμοιβή αυτή θα είναι αμέσως μετά την αρπαγή ή τη χιλιετή βασιλεία, αυτό δεν το ξέρουμε, πότε δεν φαίνεται, τουλάχιστον δεν το έχω δει εγώ, δεν το έχουμε δει εμείς. Πότε θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος. Το βέβαιο όμως είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από την παραβολή των 10 μνών που έδωσε ο Κύριος στους μαθητάς, λέγοντάς τους ότι γίνεσαι εξουσιαστής 5 πόλεων, 10 πόλεων, 2 πόλεων, που σημαίνει ότι η ανταμοιβή θα φανεί στη χιλιετή βασιλεία, αλλά όχι μόνο. Θα φανεί στη χιλιετή βασιλεία με την εξουσία που Θεός θα δώσει στα παιδιά του όταν θα βασιλεύει επί της γης, αλλά η μισθαποδοσία θα φανεί και στους αιώνες των αιώνων, καθώς λέει και η Γραφή ότι θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων, και είναι και γεγραμμένο ότι η αστήρα από αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα. Άλλη θα είναι η δόξα του ενός αστέρος, άλλη θα είναι η δόξα του άλλου αστέρος, και η δόξα αυτή δεν είναι άλλη από τη μισθαποδοσία που ο Θεός θα δίνει. Άρα λοιπόν η ανταμοιβή αυτή δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα λάβει χώρα. Σίγουρα
το αργότερο με τη Δευτέρα Παρουσία. Αμέσως δηλαδή, λίγο πριν το γάμο του Αρνίου που θα λάβει χώρα στον ουρανό, του Χριστού δηλαδή και της Εκκλησίας. Τώρα πότε ακριβώς, με την αρπαγή, μετά την αρπαγή, με τη Δευτέρα Παρουσία, πριν την, το γάμο του Αρνίου, δεν φαίνεται μέσα στη γραφή ή δεν το έχουμε βρει εμείς εν πάση περιπτώσει. Δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε εννοήσει, δεν μας έχει υποκαλυφθεί. Το βέβαιο είναι ότι αρχίζει από τη χιλιετή βασιλεία και ισχύει στη χιλιετή βασιλεία, αλλά και εις τους αιώνες των αιώνων, όπως είπαμε, καθώς είναι γεγραμμένο αστήρα που αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αδερφέ μου Βασίλη, πλούσια και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Συνεχίζουμε με την ερώτηση μιας φίλης μας από την Αττική. Παρακαλώ σχολιάστε Εβραίους κεφάλαιον Θ 12-16. Για να το δούμε. Εβραίους 9-12-16. Διαβάζω. Θα διαβάσω από το 11. Ελθόν δε ο Χριστός αρχιερεύς των μελώντων αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και πλειοτέρας σκηνής, ουχή χειροποιήτου, του τέστη ουχή ταύτης της κατασκευής σου, δε δια αίματος και τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος, εισήλθεν άπαξη στα Άγια, αποκτήσας αιώνιον λύτρωση. Διότι αν το αίμα των τάβρων και των τράγων και η σποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ως της δια του πνεύματος του αιωνίου, προσέφερε τον εαυτό του άμωμον εις τον Θεό, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων, δια να λατρεύετε το Θεό ζώντα. Και το ερώτημα είναι τι είναι συνείδησης. Πολλοί συνείδησοι λένε ότι είναι, και εγώ το πιστεύω, η φωνή του Θεού μέσα μας. Άλλοι λένε ότι είναι ο Θείος νόμος ο οποίος έχει, τον οποίο έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο για να δημιουργεί τον έλεγχο της συνειδήσεως όταν κάτι που πράττει ο άνθρωπος αντιβαίνει το Θείο νόμο του Θεού, ή αντιθέτως να δημιουργεί μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως όταν ο άνθρωπος πράττει κάτι που συμφωνεί με το Λόγο του Θεού. Μάλιστα, στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού μιλάει και για τη σωτηρία των ανθρώπων που δεν έχουν γνωρίσει τον νόμο του Θεού ή το Λόγο του Θεού. Διαβάζω, συγγνώμη, από το δεύτερο κεφάλαιο και το 14 εδάφιο. «Επειδή όταν οι εθνικοί μη έχοντες νόμων πράττουν συν εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμων, συγγνώμη, μη έχοντες, είναι νόμος εις εαυτούς, οι οποίοι δεικνύουν το έργο του νόμου γεγραμμένον εν τες καρδίες αυτών, πως έχοντες συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς, κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων, εν τη ημέρα ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγελιόν». Άρα λοιπόν υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που σώζονται με αυτό το θείο νόμο που έχει γραμμένο μέσα στον άνθρωπο ο Θεός, με τη φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο, τη συνείδηση, όπου οτιδήποτε πράττει που αντιβαίνει το θείο νόμο, τότε ελέγχεται από τη συνείδησή του. Αν λοιπόν ελεγχόμενος από τη συνείδησή του υποτάσσεται στη συνείδησή του, τότε κρίνεται πάλι όμως με το Ευαγγέλιο δια του Ιησού Χριστού, κατά το Ευαγγέλιο δια του Ιησού Χριστού, την μέρα που ο Θεός θα κρίνει τα κρυπτά όλων των ανθρώπων. Άρα η συνείδηση είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό χαρακτηριστικό που έχει μόνο ο άνθρωπος. Μόνο ο άνθρωπος. Συνείδηση δεν έχουν τα ζώα, έχουν ένστικτο. Και το ένστικτο τους οδηγεί στο να επιβιώσουν. Η συνείδηση όμως που έχει μόνο ο άνθρωπος τον οδηγεί στο να αρέσει στο δημιουργό του ή τον ελέγχει όταν πράττει πράγματα τα οποία δεν ευαρεστούν το δημιουργό του. Γι' αυτό και η συνείδηση που τι είναι, είναι οι ερηνίες, οι τύψεις που λένε οι άνθρωποι για κάθε έργο νεκρό, σκότους, πονηρό το οποίο πράττει ο άνθρωπος. Όταν αμαρτήσω
όταν δεν είμαι χριστιανός, αλλά και όταν είμαι χριστιανός ακόμη βεβαίως, όταν αμαρτήσω με ελέγχει η συνείδησή μου. Ελέγχομαι υπό τη συνείδησεώς μου. Όταν έφεραν την μοιχευωμένη μπροστά στον Χριστό οι Ιουδαίοι ρωτώντας τον να τη λιθοβολήσουμε όπως λέει ο νόμος του Μωυσή. Ο Κύριος τους είπε ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Και συνεχίζει και ελεγχόμενοι υπό τη συνείδησεώς των, δηλαδή ο Θείος Νόμος, η φωνή του Θεού μέσα διήγηρε, την διήγηρε ο Θεός, ώστε έφερε έλεγχο στις καρδιές τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πετάξουν τις πέτρες και να τον λιθοβολήσουν. Τουλάχιστον πρώτος, όπως λέει, όπως τους είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Άφησαν λοιπόν τις πέτρες γιατί ήσαν και αυτοί αμαρτωλοί, δεν ήσαν αναμάρτητοι, και πώς το διεπίστωσαν, ελεγχόμενοι από τη συνείδησή τους. Διεπίστωσαν την αμαρτωλή. Διεπίστωσαν λοιπόν την αμαρτία τους, τους έλεγξε η συνείδησή τους και κανένας δεν μπόρεσε πρώτος να ρίψει τον λίθον επάνω στη μοιχευωμένη, η οποία είχε συλληφθεί επ' αυτοφόρο, μοιχευωμένη, ήτανε σε αμαρτία. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί. Υπάρχει όμως καθαρή συνείδηση και πρέπει να το δούμε, στον Τιμόθεο το λέει και μάλιστα στο 3 κεφάλαιο, 1 Τιμοθέου 3 κεφάλαιο να το βρούμε και 9 εδάφιο, διαβάζω. Έχοντες το μυστήριο της πίστεως μετακαθαράς συνειδήσεως. Συνείδηση καθαρή ποια είναι? Όταν μετανοούμε για τα έργα που κάναμε, της αμαρτίας, της ανομίας, της αδικίας, και έρχεται το αίμα του Χριστού και καθαρίζει τη συνείδησή μας και η συνείδησή μας είναι καθαρά. Επίσης, διαβάζω στο Β' Τιμοθέου 1 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ευχαριστώ τον Θεό, τον οποίον λατρεύω από προγόνων, μετακαθαράς συνειδήσεως. Το σημαίνει αναγεννημένος και βαφτισμένος εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Γιατί το βάφτισμα, το λέει ο Απόστολος Πέτρος και καλόν είναι να το δούμε από μέσα πως το λέει, διαβάζω στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, 21 εδάφιο, του οποίου αντίτιμο ον το βάφτισμα, ποιο είναι το αντίτιμο, αντίτυπο, διαβάζω λίγο παραπάνω, ότι η μακροθυμία του Θεού πρόσμενε κάποτε αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, νο κατεσκευάζονται η κυβωτός, στην οποία ολίγοι του τέστην 8 ψυχές εσώτησαν διείδατος. Δηλαδή, στην περίοδο του μεγάλου κατακλυσμού, οι μόνοι που εσώθησαν διείδατος ήσαν αυτοί που εισήλθαν στην κυβωτό που είχε φτιάξει κατ' εντολήν του Θεού ο Νόε και τα παιδιά του. Και λέγει λοιπόν, αντίτυπον τη σωτηρίας του Νόε δια ύδατος είναι 11 εδάφιο, του οποίου αντίτυπον ον το βάφτισμα σώζει και ημάς σήμερον. Όχι αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά δημιουργία μαρτυρίας της αγαθής συνειδήσεως εις των Θεών δια της Αναστάσεως του Χριστού. Μαρτυρία αγαθής συνείδησης, η καθαρά συνείδησης, η οποία δημιουργείται καθώς ο άνθρωπος λαμβάνει μέρος στο βάφτισμα εν ύδατη, στην εντολή του Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Αφίεται οι αμαρτίες του ανθρώπου, όλες όσες έχει πράξει μέχρι εκείνη τη στιγμή, δια του βαφτίσματος. Και πώς γίνεται αυτό? Στην επιστολή προς Κολοσσαείς εξηγεί, νομίζω πολύ καλά, ο Απόστολος Παύλος αυτήν την δημιουργία της μαρτυρίας της αγαθής συνειδήσεως προς τον Θεό. Δηλαδή τη δημιουργία της συνειδήσεως που είναι αγαθή και μαρτυρά προς τον Θεό. Διαβάζω λοιπόν από την Κολοσσαείς, επιστολή του Αποστόλου Παύλου δηλαδή προς Κολοσσαείς, 2 κεφάλαιο και 9 εδάφιο, διότι
εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, εν το Χριστό δηλαδή, και είστε πλήρης εν το Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομήν αχυροποιητών, δηλαδή απεκδηθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Αυτή είναι η άφεση των αμαρτιών. Απεκδίεται δια του βαπτίσματος ο άνθρωπος το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, συμμετέχοντας, λαμβάνοντας μέρος στην περιτομή του Χριστού. Πώς? Συνταφέντες μετά αυτού, μετά του Χριστού, εν το βαπτίσματι, δια του οποίου βαπτίσματος και συνανέστητε, δια της πίστεως, της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Άρα λοιπόν με το βάπτισμα αγιάζεται, καθαρίζεται η συνείδησή μας από έργα του σκότους, από νεκρά έργα, από έργα αμαρτίας, καθώς απεκδίεται ο άνθρωπος το σώμα των αμαρτιών της σαρκός του. Και έτσι η συνείδησή του είναι καθαρά και μαρτυρεί ενώπιον του Θεού τον αγιασμό της, την καθαρότητά της, την αγαθοσύνη της. Πώς βρωμίζει η συνείδηση και πώς καυτηριάζεται η συνείδηση, γιατί μιλάει ο Λόγος του Θεού και για πονηρά και καυτηριασμένη συνείδηση. Κάνουμε μία αμαρτία και λέμε δεν πειράζει. Άστι τώρα, δεν πειράζει. Λέω ένα ψέμα. Δεν μετανοώ, δεν πειράζει τώρα, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Λέω δεύτερο ψέμα. Πάλι δεν μετανοώ. Πάλι επιπολέως προχωράω τη χριστιανική μου ζωή, τη πνευματική μου ζωή, τη χαρισματική μου ακόμη ζωή. Τρίτο ψέμα. Τέταρτο ψέμα, έγινα ψεύτης. Συνείδησή μου πια, δηλαδή καυτηριάζεται. Δεν ενοχλείται από το ψέμα, έγινα ψεύτης. Ή οποιαδήποτε άλλη αμαρτία. Και στην επιστολή προς Τιμόθεον, ο Απόστολος Παύλος λέγει στο πρώτο κεφάλαιο, 18, 19 και 20 εδάφιο. Ταύτην την παραγγελία παραγγέλω εις Τιμόθεε, τέκνο Τιμόθεε, κατά τας προγεναμένας προφητείας περισσού να στρατεύεις κατά αυτά στην καλή στρατεία. Πώς? Έχουν πίστην και αγαθήν συνείδηση, την οποία την εσ αποβαλώντες εναβάγησαν εις την πίστην, εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις τον Σατανά για να μάθω να μην βλασφημώσει. Δηλαδή κάποιος πιστός μπορεί να αναβαγίσει στην πίστη. Όταν έχει αυτή τη λογική του δεν πειράζει. Όπως είπα προηγούμενα, λέω ένα ψέμα, δεν πειράζει. Λέω δεύτερο ψέμα, δεν πειράζει. Με ελέγχει η συνείδησή μου, με ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν δίνω και πολύ μεγάλη σημασία. Τρίτη φορά, τέταρτη φορά, πέμπτη φορά, έκτη φορά, πολλωστή φορά, καυτηριάζεται η συνείδησή μου. Η συνείδησή μου πια δεν με ελέγχει για το ψέμα. Γιατί? Γιατί έγινα ψεύτης. Δηλαδή, εναβάγησα εις την πίστη. Το αποτέλεσμα είναι ο ναυαγισμένος στην πίστη φτάνει μέχρι και να βλασφημάει, να συκοφαντεί. Αυτός που έχει ναυαγίσει στην πίστη και δεν ελέγχεται. Ένα άλλο παράδειγμα. Κρίνω τον πρώτον άνθρωπο. Δεν ελέγχομαι. Κρίνω τον δεύτερο. Κατακρίνω τον τρίτο. Καταδικάζω τον τέταρτο. Και μετά έγινα κριτής των ανθρώπων. Και μάλιστα καταδικάζουν τον ανθρώπων. Ναυάγησα στην πίστη, στην συνείδηση. Ναυαγίσαντες εις την αγαθήν συνείδηση. Συγγνώμη, χάνοντας την αγαθήν συνείδηση, ναυάγησαν εις την πίστη. Και βλαστημάνε από εκεί και πέρα. Και γίνονται εχθροί του Χριστού, εχθροί της Εκκλησίας, εχθροί των αδελφών τους. Γιατί? Γιατί έχασαν την αγαθή του συνείδηση και ναυάγησαν στην πίστη, καθώς έπραταν ανομία ή αδικία, ανομία ενώπιον του Θεού ή αδικία ενώπιον των ανθρώπων, καθώς αμάρταναν δηλαδή, χωρίς να εξομολογούνται, χωρίς να μετανοούν, χωρίς να ζητάνε το αίμα του Χριστού, και έτσι η συνείδησή τους έγινε πονηρά. Διαβάζω και από την
πάλι την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, το 4 κεφάλαιο και το 2 εδάφιο διαβάζω. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν της στέρης καιρής θέλουσι να αποστατήσει την έσεκ της πίστεως, προσέγοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως των ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων των γάμων και προσταζόντων αποχή βρωμάτων. Η αποστασία επίσης οδηγεί σε καυτηριασμό της συνείδησης. Χάνεται η αγαθή συνείδηση. Η αποστασία τι σημαίνει? Η απομάκρυνση από το Λόγο του Θεού. Όταν αποστατεί κάποιος στην πραγματικότητα, απομακρύνεται από το Λόγο του Θεού και από την αγάπη του Θεού και από τη χάρη του Χριστού και από την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Απομακρύνεται από την Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αυτό είναι αποστασία. Απομακρύνουμε από την Εκκλησία του Θεού. Εκεί καυτηριάζεται η συνείδηση. Τότε ο άνθρωπος αυτός, όπως λέει η Γραφή, αποστάτησε από την πίστη, προσέχει σε πνεύματα πλάνης, σε διδασκαλίες δαιμονίων, δια της υποκρίσεως των ψευδολόγων, και επειδή έχουν τη συνείδησή τους και καυτηριασμένοι, έχουν άλλες διδασκαλίες, εμποδίζουν το γάμο και προστάζουν αποχή βρωμάτων. Δεν πρέπει να φας αυτό, δεν πρέπει να φας εκείνο, τότε δεν πρέπει να φας αυτό, αποχή βρωμάτων. Αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν καυτηριασμένη τη συνείδησή τους. Ακόμη και διαβάσουμε και ένα ακόμη από τους Εβραίους, το Ι' κεφάλαιο. Ι' κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο δηλαδή, και 22 εδάφιο. Διαβάζω από το 19. Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθομεν στα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης, οδού την οποίαν καθιέρωσιν σημάς, δηλαδή δια του καταπετάτσματος του τέστην της σαρκός αυτού, και έχοντας ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας πρώτον, εν πληροφορία πίστεως δεύτερον, έχοντες τας καρδίας ημών εραντισμένας από συνειδήσεως πονηράς, καθαρισμένας από συνειδήσεως πονηράς. Δηλαδή η καρδιά μας πρέπει να είναι καθαρισμένη από συνείδηση πονηρά. Και ποια είναι η συνείδηση πονηρά? Καυτηριασμένη, που πια σκέφτεται πονηρά πράγματα. Πράττει πονηρά πράγματα. Άλλο λοιπόν είναι η συνείδηση και άλλο είναι η καρδιά, καθώς λέει η Γραφή, μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Η συνείδηση είναι από έργα πονηρά τα οποία έχω πράξει. Η καρδιά που δεν είναι καθαρή είναι από την πρόθεση, έχει πίκρα, έχει ζήλια η καρδιά, έχει φθόνο. Και μέσα η καρδιά μιένεται, μολύνεται από σκέψεις, διαλογισμούς και προθέσεις. Αλλά και την καρδιά, μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού, του ανθρώπου, μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να την καθαρίσει, εφόσον ο άνθρωπος μετανοήσει, εξομολογηθεί τα αμαρτήματά του και ζητήσει το αίμα του Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, αλλά και τη συνείδηση, όπως είπαμε, μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει, καθώς είναι γεγραμμένο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης συνείδησεως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητοί μας φίλοι και αδελφοί, για την ερώτηση την οποία μας έστειλες, και ευχόμεθα ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα, για τις ερωτήσεις που μας στέλνετε, για τα ζητήματα τα οποία μας στέλνετε που σας απασχολούν, και βρίσκουμε την ευκαιρία όλοι μαζί να μελετάμε, να μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τα πράγματα του Θεού και για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Θα είμαστε μαζί
Θεού θέλοντος στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.